Σας φάγαμε σε νέρες στις δύσκολες σου μέρες. Εμείς θα είμαστε για πάντα εδώ. Όφι για το Ηράκλειο είναι μια ιστορία. Μια ιστορία αθλητική του Ηρακλείου για τον Όφι. Ο Όφι είναι συνυφασμένος με την Κρήτη. Κατ' εμέ δεν είναι τυχαίο, γιατί η ομάδα πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες που έχει, και η νοοτροπία της βγάζει τη δυναμική και την περηφάνεια του κριτικού σαν φιλοσοφία, και γι' αυτό έχει γίνει και έχει δεθεί και έχει γίνει ένα με την Κρήτη. Εντάξει, Όφι είναι η ομάδα της καρδιάς μου, είναι τα πάντα για μένα. Όφι είναι οικογενειακή υπόθεση. Όφι για το Ηράκλειο είναι η θρησκεία. Και η εκκλησία είναι το γέντε κουλέ. Είναι η ομάδα που τον εκπροσωπεί σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Και στην Ευρώπη να ρωτήσετε και να πείτε Όφι Κρέτα, γνωρίζουν την ομάδα. Όπου σταθώ και όπου βρεθώ, φωνάζω το όνομά σου. Όπου σταθώ και όπου βρεθώ, φωνάζω το όνομά σου. Άιντες, φωνάζω το όνομά σου. Ο φάρας όλη τη ζωή, θα βρίσκομαι κοντά σου. Ο Όφι μοιάζει με το Ηράκλειο γιατί έχει και ομορφιά και παλιγαριά και λεβεντιά. Οπότε συνδυάζονται αυτά τα πράγματα μαζί με τον Όφι. Όφι που στη φανέλα σου την Κρήτη έχεις βάλει. Ο Όφι είναι τρέλα. Τρελαινόμαστε κάθε φορά που ερχόμαστε στο γήπεδο. Μας κάνει και να χορεύουμε, να πανηγυρίζουμε, να τραγουδάμε. Γιατί ο Όφι είναι η ομάδα μας. Μες στην καρδιά μας είσαι εσύ, κανείς δεν αμφιβάλλει. Μες στην καρδιά μας είσαι εσύ, κανείς δεν αμφιβάλλει. Όφι κρυφέ μου ερωτά, παλιά μου ιστορία. Μπάλα μου μήλο του Αδάμ και γεία μου αμαρτία. Εβίβα εις τους ανώνυμους παράγοντες της ομάδας. Και σ' όσους ομιλώ βατούν 8 μέρες της εβδομάδας. Ο Όφι στηρίζεται σε αυτή τη δυναμική έδρα που έχει στο λαό του. Είναι μια διαχρονική σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι γεγονός ότι ο κόσμος της Κρήτης λατρεύει τον Όφι. Είναι η ομάδα η οποία έχει τους περισσότερους οπαδούς πάνω στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά μια δημοσκόπηση η οποία έχει γίνει κάποτε και ο Όφι καταλάμβανε την πέμπτη θέση σε δημοτικότητα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πολύ είναι δημοφιλής αυτή η ομάδα σε όλο το μήκος και πλάτος της Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 1925 από ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Εργάτες, οικοδόμους, σταφιδεργάτες. Όλοι αυτοί είχαν ένα μεράκι για να δώσουν ένα διέξοδο στους νέους, στην κοινωνία, τα πέτρινα εκείνα χρόνια. Μεγαλούρισε αθλητικά. Δέθηκε με τον κόσμο της πόλης, έγραψε μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στο ποδοσφαιρικό αθλητικό στερέωμα. Είναι η ομάδα που αγαπήθηκε στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Η ομάδα με τις πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες κατέκτησε το 1987 το κύπελλο Ελλάδος. Το 1992-1993 συμμετείχε και αρκετές χρονιές στο UEFA και απέκλεισε την τότε μεγάλη ομάδα της Ισπανίας στην Αθλέτικο Μαδρίτης. Και γενικά η ιστορία του Όφι είναι δεμένη με όλα τα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου, της Κρήτης, των ανθρώπων της. Το πάθος, η φανέλα, αυτή η ένταση που υπάρχει είναι μια κινητήρια δύναμη που δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας. Η ιστορία του Όφι και η φανέλα είναι πάρα πολύ βαριά. Γιατί απάνω σε αυτή την ιστορία και στη φανέλα δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι, πολλές γενναίες. Οι επιχειρηματίες της εποχής εκείνης, παρά το ότι ήταν πάρα πολύ λίγοι και πάρα πολύ μικρή δυνατότητά τους οικονομική, προσπάθησαν μέσα από την καρδιά τους, μέσα από το είναι τους, να βοηθήσουν την ομάδα, ώστε η ομάδα να φτάσει στο σημείο που το οποίο έφτασε.
Κοιτάξτε, εγώ θέλω πραγματικά και ειλικρινά να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο, όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα από δύσκολες συνθήκες στηρίζουν την ομάδα και τη στηρίζουν με τη συμμετοχή τους σε κάθε αγώνα εδώ και θέλω να τους καλέσω να εξακολουθήσουν αυτή τη στήριξη. Να εξακολουθήσουν αυτή τη στήριξη, αλλά να καλέσω και τους ανθρώπους που διοικούν και όλους εμάς που αγαπούμε τον Όφη και τους φορείς να δημιουργήσουμε ένα άλλο μοντέλο, ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης και διοίκησης του αθλητισμού. Και πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος έτσι, στις ακαδημίες. Η ομάδα θα πρέπει να πούμε ότι έχει τις ακαδημίες. Τις ακαδημίες έχει τώρα στο ποδοσφαιρικό της τμήμα πάνω από 350 παιδιά τα οποία προσφέρουν σημαντικό έργο στους εαυτούς και στην κοινωνία. Διότι εκτός του ότι γυμνάζονται, μπορούν θαυμάσια να εκμεταλλευτούν αυτά που μαθαίνουν για τη ζωή τους. Το Όφη Ακαδημία είναι μια πάρα πολύ καλή ακαδημία. Έχει πολύ καλούς προπονητές, μας μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα και καλά και χρήσιμα. Στο να παίζω στις ακαδημίες του Όφη με βοηθάει πάρα πολύ. Στην υγεία μου, εκτονώνομαι και με βοηθάει να συνεργάζομαι με την υπόλοιπη ομάδα μου. Και είναι ένα πολύ δημιουργικό πράγμα που κάνω και ελπίζω να το κάνω για όλη μου τη ζωή. Από όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται στην ακαδημία, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πλαισιάσουν μεγάλες ομάδες και θα παίξουν ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Τα υπόλοιπα παιδιά όμως, φεύγοντας από εδώ, από την Ακαδημία, θα βγουν στην κοινωνία πιο όρημοι άνθρωποι, πιο οργανωμένοι και θα λειτουργούν μέσα σε ένα ομαδικό πνεύμα. Όπως κάθε παιδί που έχει στον Όφη, οι φιλοδοξίες του είναι να παίξει την πρώτη ομάδα. Το όνειρό μου αυτό είναι. Τα ξέρουν πολλά από αυτήν την ομάδα. Πολλοί παίχτες από εδώ έχουν παίξει σε εθνικές ομάδες, έχουν εμπειρίες. Μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά από εδώ πέρα. Τα πάντα βασικά είναι Όφη. Τα τμήματα υποδομής πάει Όφη. Αποτελούνται από παιδιά ηλικίας από 6 έως 18-19 χρονών. Στόχος των ομάδων αυτών, τον K17, τον K20, είναι η προώθηση νεαρών παιχτών στην ομάδα της ΠΑΕ. Αλλά μέσα από αυτό που περνάμε στα παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός, τα συστήματα και οι τακτικές, θέλουμε να δημιουργήσουμε ισχυρούς χαρακτήρες, ώστε να μπορέσουν μέσα από τη διαδικασία του αθλητισμού να αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σίγουρα θα έχουν στη ζωή τους. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι η προέκταση της ζωής μας. Παίζω στον Όφη περίπου 9 χρόνια. Έχω δεθεί πολύ με αυτή την ομάδα και με τους συμπαίχτες μου. Μερικούς από αυτούς είμαστε πολύ καλοί φίλοι και έξω από τα γήπεδα. Μ' αρέσει πολύ που βρίσκομαι στον Όφη. Μόνο έτσι νομίζω για τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να υπάρξει ελληνικό ποδόσφαιρο, θα μπορεί να υπάρξει κρητικό ποδόσφαιρο, θα μπορεί να υπάρξει ένας δυνατός και μεγάλος Όφη. Πρέπει τα ίδια τα παιδιά από τις ακαδημίες να αναδειχτούν, να στελεχώσουν τη μεγάλη ομάδα για να ξεφύγουμε, να πάμε πάλι μπροστά δυνατά. Με συνδέει πάρα πολύ η Όφη, πιστεύω εγώ, στην Κρήτη. Γιατί είναι μια ζωή ήμουν εδώ. Αν παίζει η Όφη εδώ μέσα, θα πάω στο γήπεδο. Είμαι λίγο κοντά και από την άλλη πλευρά είμαι λίγο μακριά, πιστεύω. Γιατί δεν είμαι τόσο κοντά όπως τότε που ήρθε εδώ, σαν προπονητής. Ο Γκέραλτ για μας ήταν κάτι το εξαιρετικά εξαιρετικό. Παρά το ότι δεν ήταν τη μεγάλη φήμη του τότε προπονητή που ήταν στην Ολλανδία. Είχε όμως μια φήμη ότι ήταν εργατικός, ήταν σωστός και αυτό ζητούσαμε και εμείς στην ομάδα. Για μένα ο Όφη και ο Ράκιον είναι η αγάπη, η δύναμη, το πάθος και έρωτας σίγουρα. Για μένα ο Όφη είναι τρόπος ζωής. Πάνω απ' όλα αντιπροσωπεύει τον τόπο μας. Γι' αυτό και η φανέλα πίσω έχει το έμβλημα της Κρήτης, είναι η ομάδα της Κρήτης και όπως σας είπα, για μένα είναι παραπάνω από όνειρο ζωής να υπάρχω εδώ μέσα στα ποδητήρια. Ο Όφη για το Ηράκλειο είναι τρόπο ζωής. Για μας εδώ τους Ηρακλειώτες και πιο πολύ για τους Κρητικούς. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στη ιστορία, με αποτέλεσμα να είναι ο τρόπος ζωής μας. Είτε χάσει είτε κερδίσει, ζούμε και αναπνέουμε για τον Όφη μας. Είμαι σε μια ιστορική ομάδα, με φοβερές στιγμές, μεγάλες στιγμές, με κοσμοσυρωή. Να φανταστείτε ότι ξεκινούσαμε να πουλάμε εισιτήρια και σε 3 ώρες δεν είχαμε εισιτήρια. Ήταν γεμάτο, είχε sold out το γήπεδο σε όλους τους αγώνες τότε. Ο λαός του Ηρακλείου αγαπάει την ομάδα
όπως αγαπάει την πόλη του. Είναι ένας τρόπος ζωής για μας ο Όφη. Μαζί του περνάμε τις πίκρες μας τώρα τελευταία και τις χαρές μας βέβαια. Πιο παλιά ήταν μόνο χαρές, έτσι. Τώρα μοιραζόμαστε τις πίκρες. Δεν θα τον αφήσουμε στιγμή. Θα είμαστε δίπλα στην ομάδα να ξεπεράσει τις δύσκολες στιγμές. Είμαι Ηρακλειώτης, είμαι Όφη. Θα με δεις στο γήπεδο κάθε Κυριακή, σε μια συγκεκριμένη θέση. Εκεί να οργανώνω τον κόσμο της ομάδας. Θα έλεγα ότι είναι η τρέλα μου, φωτιά στο αίμα μου, είναι ένα πάθος τρελό. Γενικά θα έλεγα ότι Όφη είναι η ζωή μας όλοι. Κοιτάξτε, ο λαός του Όφη έχει μοχθήσει πολύ για αυτή την ομάδα. Η ομάδα θέλοντας και μη θα ζήσει, γιατί έχει κόσμο από πίσω, έχει δύναμη και θα πρέπει και ο κόσμος που δεν έρχεται στο γήπεδο για ένα οποιοδήποτε λόγο να αγκαλιάσει περισσότερο την ομάδα, να επιστρέψει στο γήπεδο, γιατί αυτή η ομάδα και μέλλον έχει και δύναμη που πολλοί δεν την έχουν καταλάβει. Όφη είναι μεγάλη ομάδα. Εμείς κοιτάμε αυτή τη στιγμή να στρώσουν τα πράγματα και αγωνιστικά και οικονομικά για να δούμε τον Όφη εκεί που πρέπει. Η ομάδα έχει περάσει και δύσκολες στιγμές, αλλά ο κόσμος έχει αποδείξει ότι δεν σταματάει εκεί. Τον στηρίζει με οποιοδήποτε τρόπο και πιστεύει ότι οι καλές στιγμές του παρελθόντος θα έρθουν πάλι και ο Όφη θα πάρει την πορεία που του αξίζει και του αρμόζει και στο νησί και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είμαστε περήφανοι για αυτή την ιστορία του Όφη στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, αλλά και στη χώρα, και θεωρώ ότι και η πορεία από τώρα και μετά, στις μεγάλες και δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα αλλά και στον αθλητισμό, θα είναι εξίσου σπουδαία. Ο κόσμος είναι δίπλα του. Θέλει λοιπόν πάντοτε που το στηρίζει τον Όφη να τον ξαναδεί στα σαλόνια αυτά, ακόμη και αν έχει κατέβει πιο χαμηλά. Αυτό είναι μια παράδοση που πάει από πατέρα προς παιδί και από γενιά σε γενιά και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Και πιστεύω ότι θα συνεχίζεται και στο μέλλον. Τι καλές ημέρες θα έρθουν. Όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν την ακμή, έχουν την παρακμή, το αντίθετο. Για μας πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει, έχει γίνει μια σωστή αρχή, σε σωστές βάσεις. Κοιτάμε τις ακαδημίες μας, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα εκεί πέρα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η ομάδα σε λίγο διάστημα 2-3 χρονών θα ξαναεπιστρέψει εκεί που ήταν. Και επειδή είμαστε σαν λαός, όπως σας είπα, εδώ πέρα εμείς οι κριτικοί περήφανοι, θέλω να είμαστε κοντά στην ομάδα και αυτή η ομάδα θα τους ξαναδώσει και θα τους ξαναφέρει τις χαρές του παρελθόντος. Ο Όφη είναι η ομάδα της καρδιάς μου και η ομάδα που θέλω να παίζω για πάντα. Ο Όφη για εμάς ποδοσφαιρόφιλους του Ηρακλείου σημαίνει πολλά πράγματα και καταρχήν σημαίνει μια όμορφη Κυριακή. Είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε, στο γήπεδο θα πάμε και θα περάσουμε όλα. Οι γυναίκες βλέπουν το ποδόσφαιρο. Πάνε κάθε Κυριακή στο γήπεδο οι περισσότερες, όσους μπορούν φυσικά. Αγαπάνε τον Όφη όπως αγαπάνε την Κρήτη και το Ηράκλειο. Στηρίζουμε τον Όφη όσο μπορούμε και προχωράμε μαζί του όσο υπάρξει. Και να διαλυθεί πάλι ο Όφης. Τόσα χρόνια στο γήπεδο έχω μάθει όλους τους κανόνες. Ξέρω ότι είναι το offside, αλλά ξέρω και να μαγειρεύω. Εγώ μπορεί να μην έχω σχέση με την κουζίνα, όμως ξέρω να σπάω το τεχνητό της offside και να της βάζω γκολ κάθε μέρα στην καρδιά της. Στηρίζουμε τον Όφη. Είναι η ομάδα της καρδιάς μας, αυτήν έχουμε μάθει από μικρή. Θα τον αγαπάμε και στην τέταρτη κατηγορία να πάει και να διαλυθεί, η ομάδα δεν αλλάζουμε, Όφη θα είμαστε. Είναι θρησία, Όφη ο Μιλάρα, για πάντα, στα λιωλιά στα κάγκελα. Είμαστε Οφιτζίδες, ακόμα και αν είμαστε στο εξωτερικό. Παρακολουθούμε τον Όφη όποτε μπορούμε και όποτε κατεβαίνουμε, πάμε στο γήπεδο να στηρίξουμε την ομάδα. Όλοι τον αγαπάμε, όλοι τον στηρίζουμε, όλοι τα παιδιά μας θέλουμε να περάσουμε από τον Όφη. Και όποιος μπορεί, ας βοηθήσει την ομάδα. Όλοι οι άλλοι. Είμαστε μια ομάδα που έχει παρελθόν, που έχει παρόν, που θέλουμε να έχει μέλλον και θα το κάνουμε αυτό με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Ο Όφη είναι αγάπη, είναι μια τρέλα, είναι ένα πάθος. Είναι κάτι που το έχει το Ηράκλειο και η Κρητική. Και η Κρητική απανταχού. Έχει προβάλει τον αθλητισμό, γι' αυτό και υπάρχει αυτός ο μεγάλο πάθος και τόσο μεγάλη αγάπη για αυτό το ιστορικό, πραγματικά ιστορικό σωματείο, όχι μόνο του Ηρακλείου αλλά και της χώρας. Για μένα προσωπικά Όφη είναι καταρχάς όλη η Κρήτη,
Το δεύτερο, μεγάλη ευθύνη. Και το τρίτο, ευλογία που είμαι εκεί πέρα σαν πρόεδρος. Όφη είναι ομάδα μου και είναι θρησκεία.